Η εκτίμηση της κυβέρνησης για την ξένη οικονομική βοήθεια που θα χρειαστεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι πολύ χαμηλότερη από το ποσό στο οποίο ανεβάζει το κόστος η Τρόικα, παραδέχθηκε σήμερα για πρώτη φορά ο Υπουργός Οικονομικών Βάσος Σαρλή. Απέφυγε παράλληλα επιμελώς να αναφερθεί σε οποιοδήποτε ποσό, είτε αυτό αφορά την εκτίμηση των τεχνοκρατών της Τρόικα είτε της κυβέρνησης. Χάσμα χωρίζει τις θέσεις των δύο πλευρών, κυρίως λόγω του τρόπου υπολογισμού των κακών δανείων από την Τρόικα, ήταν η αναφορά του Βάσου Σαρλή σε ενημέρωση προς Κύπριους και Ελλαδίτες δημοσιογράφους μετά την συνέντευξη τύπου με την οποία ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έδωσε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε περίπτωση που δανειολήπτης καθυστερήσει 24 ώρες να καταβάλει τη δόση του, η Τρόικα προσθέτει το 50% του δανείου στο κόστος ανακεφαλαιοποίησης και σε περίπτωση καθυστέρησης για 32 ημέρες το 100% του δανείου. Λίγο νωρίτερα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων άκουγε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα όχι και τις ενστάσεις της κυβέρνησης σε σημαντικά κεφάλαια των προτάσεων της Τρόικα για την σύναψη της Δανειακής Σύμβασης και του Κυπριακού Μνημονίου. Ο Δημήτρης Χριστόφιας ζήτησε μάλιστα και την βοήθεια του Ολιρένη για να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις της Λευκωσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος Χριστόφιας αναφέρθηκε στις συντάξεις στην ΆΤΑ και στον 13ο μισθό. Συγκεκριμένα για τις συντάξεις τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι οι περικοπές στις υψηλές συντάξεις και από όσους λαμβάνουν 2 ή 3 ή και περισσότερες συντάξεις. Εξέφρασε την αντίθεση της κυβέρνησης σε οποιαδήποτε περικοπή ή ακόμα και κατάργηση του 13ου μισθού και τόνισε ότι δεν συζητά κατάργηση της ΆΤΑ, εκτιμώντας ότι θα προκαλούσε κοινωνική αναταραχή και θα επέφερε σοβαρό πλήγμα στην αγορά και την οικονομία. Εξερχόμενος του Προεδρικού, ο Επίτροπος Ολιρέν τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η κοινωνική δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Κύπρο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. We feel that social fairness is a very important principle of European integration. It's a core European principle. So we see that as Cyprus is facing economic reforms and fiscal adjustment, it is very important to maintain social fairness as a key principle in this process. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος Χριστόφιας εξέφρασε προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο και την αποφασιστικότητα της Λευκωσίας να προχωρήσει με ταχύτητα τους ρυθμούς στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα για την σύναψη συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν. Θέση που επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου. Εδώ και καιρό προετοιμαζόμαστε πολύ εντατικά και βρισκόμαστε προς το τέλος της διαμόρφωσης του συνολικού προγράμματος που θα καταθέσουμε ενώπιον της Τρόικα για να διαπραγματευτούμε. Θα υπάρξει διαπραγμάτευση, πόσο σκληρή θα είναι αυτή η διαπραγμάτευση, θα φανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών. Όπως πληροφορούμαστε, ο πρόεδρος Χριστόφιας θα συγκαλέσει σύσκεψη αρχηγών κομμάτων για την οικονομία την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη ή Πέμπτη. Θα ενημερώσει για τις θέσεις της Τρόικα και τις θέσεις της κυβέρνησης και θα ζητήσει τις θέσεις των κομμάτων. Θα ακολουθήσει νέα και τελική σύσκεψη μετά την επιστροφή του πρόεδρου Χριστόφια από τη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου.